και από τα Καλάβρητα. Πάμε στην δεύτερη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής, καθώς υπάρχει ένα χωριό, Υψηλάντης λέγεται το χωριό, είναι, βλέπουμε σχετικά πλάνα, ελληνικό χωριό με το όνομα, με την ονομασία Υψηλάντης, στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σωστά? Πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν οι Έλληνες ύψωσαν ανήμερα της εθνικής μας επετείου την ελληνική σημαία. Και θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Ηρόδοτο Σαββίδη, τον κύριο Κώστα Βουτσικάκη και τον κύριο Γιώργο Κοντογιάννη, κάτοικοι όλοι του χωριού Μίσιγκαν, στο Μίσιγκαν του χωριού Υψηλάντης. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ηρόδοτο. Γεια σας. Να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεστε. Είμαστε στην πλατεία του Υψηλάντη, απέναντι από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Πίσω μας είναι το άγαλμα του Δημήτρου Υψηλάντη με τα στεφάνια και την ελληνική σημαία που είναι πάντα, πάντα είναι εδώ. Όχι μόνο στις 25 του Μάρτη, πάντα η ελληνική σημαία είναι εδώ. Πώς βιώσατε, πώς περάσατε την σημερινή ημέρα, κύριε Ηρόδοτε, κύριε Σαββίδη? Ξέρεις, είναι 12 το μεσημέρι τώρα εδώ. Σίγουρα, έχουμε διαφορά, 7 ώρες εδώ, διαφορά. Θα πάμε να γιορτάσουμε σε λίγο. Ναι. Σας ρώτησα αν υπήρξε, βέβαια έχουμε και πανδημία, έχουμε και κορονοϊό, αν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη εκδήλωση με περιοριστικά μέτρα και στην περιοχή. Ναι. Υπήρξε. Είχαμε την περασμένη Κυριακή, είχαμε να μας πει ο κύριος Γιώργος. Είχαμε την περασμένη Κυριακή στην σημεία του Μάρτη. Είχαμε μια έκθεση ότι όχι πολύ αφινόταν το περιοχή μας, δηλαδή του λαού. Έχουμε ένα θέμα κύριε Ηρόδοτε με τον ήχο. Αν μπορείτε να μεταφέρετε λίγο τα λεγόμενα του κυρίου Βουτσικάκη. Του κύριου Γιώργη. Γιώργο. Με ακούτε τώρα. Βέβαια, ή να του δώσετε το τηλέφωνο αν θέλετε. Κύριε Ηρόδοτε, να του δώσετε λίγο το τηλέφωνο να μιλήσει από το δικό σας τηλέφωνο. Ναι. Έλατε, ναι, πιο εύκολο. Βέβαια, καλύτερα. Εντάξει. Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε μια γιορτή εδώ πέρα από το ελληνικό σχολείο, φυσικά η κοινότητα η δική μας, του Αγίου Νικολάου. Είχαμε καλέσει τον επίσκοπο της περιφέρειας. Επίσης είχαμε καλέσει τον ύπατο πρόεδρο της ΧΕΠΑ, τον Γιώργο το Χωριάτη, ο οποίος ήρθε και μας τίμησε, και πολλούς άλλους. Εδώ πέρα κάναμε μια γιορτή στο άγαλμα του Υψηλάντη και καταθέσαμε στεφάνια για το στιγμή των ηρώων του 1821 και είπαν διάφορα πράγματα. Είχαμε ομιλητές οι οποίοι είπαν ορισμένα πράγματα τόσο για την ιστορία του Υψηλάντη όσο και γενικά για την Επανάσταση, για τους ήρωες και τις ηρωίδες της ελληνικής Επανάστασης. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Εδώ πέρα είμαστε τρεις. Ένας αντιπροσωπεύει εγώ έξω από την Τρίπολη, ο άλλος είναι από την Καλαμάτα, από την περιοχή της Καλαμάτας και από την Κύπρο. Φυσικά η Τρίπολης και η Καλαμάτα είναι δύο πολιτείες οι οποίες πραγματικά εξύψωσαν την Επανάσταση και εκτέλεσαν έτσι την ελευθερία του ελληνικού. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς νιώθουν οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα αυτή την ημέρα της εθνικής μας επετείου, που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Είναι πολύ περήφανοι για την πατρίδα. Και αισθάνομαι πολύ περήφανοι και για τον τόπο που βρισκόμαστε εδώ πέρα και μας βοηθάει να μπορούμε και εμείς να γιορτάσουμε την επέτειό μας. Και είναι πάντα στο πλάι μας. Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε η ονομασία Υψηλάντης εκεί για την περιοχή σας? Η ονομασία του Υψηλάντη έγινε το 1825, όταν λεγόταν Woodrow Grove. Και τότε ο κυβερνήτης, ο δικαστής, ο Αγκώστος Woodward,
λεγόταν Woodruff Grove εδώ πέρα, ήταν τόσο συγκινημένος από τα κατορθώματα του Δημήτρη Υψηλάδη, που έκανε έφερε τη δική του προφορά να ονομαστεί το μέρος Υψηλάντη. Και από τότε ονομάστηκε Υψηλάντη, διότι πραγματικά ήταν πολύ ενθουσιασμένος από τα κατορθώματα του Δημήτρη Υψηλάντη. Μάλιστα, κλείνοντας το δικό σας μήνυμα, ένα μήνυμα και από τους τρεις, σας ακούν αυτή τη στιγμή Έλληνες εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, ανήμερα της εθνικής μας επετείου. Τρεις Έλληνες εκεί στο χωριό Υψηλάντη, στο Μίσιγκαν, στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Ποια είναι? Χρόνια πολλά σε όλους, πάντα να έχουν υγεία και ευχαριστούμε για ό,τι κάνει η πατρίδα αυτή τη στιγμή. Με υπερηφάνεια θέλουμε να δηλώσουμε ότι ό,τι έχει είναι υπερήφανοι όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τους Ελληνοαμερικανούς και τους φιλέλληνες, οι οποίοι βοήθησαν στην Επανάσταση του 1821. Μάλιστα. Είμαστε πάντα σκεφτόμαστε για την Ελλάδα, όπου και να είμαστε. Και χρόνια πολλά και... Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Τους χαιρετισμούς από Κρήτη. Εμείς ευχαριστούμε. Ζήτω η Ελλάδα. Να ξέρετε, ο ελληνισμός, το απόδειγμα του ελληνισμός είναι πάντα μαζί σας. Πάντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Καλάβρετα, πήγαμε στο χωριό Υψηλάντη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.